τελικά έγινε η ένταξη με προϋπολογισμό 714.000 ευρώ και αφορά το κοινωνικό παντοπολείο, το κοινωνικό φαρμακείο, τα δημοτικά ιατρία, την Τράπεζα Χρόνου και τους διαμεσολαβητές. Το άλλο θέμα που θα ήθελα να σας πω είναι για τα ιατρία της κοινωνικής αποστολής που θα κάνουν δωρεάν εμβολιασμούς μέσα από τα δημοτικά ιατρία στον Άγιο Πανούριο καταρχήν, στα παιδιά των οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και ανασφάλιστα κτλ. Επίσης θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι είχαμε στείλει επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος στις 3 Αυγούστου και επισημέναμε το σοβαρό πρόβλημα του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης. Το πάρκο είχε εγκαταληφθεί, είχαν χαλάσει οι αυλίες, έπεσε η στάθμη του νερού και επισημέναμε αυτά τα προβλήματα και καλούσαμε τον Υπουργό να πάρει κατάλληλα μέτρα για να διασωθεί το πάρκο. Πέρασε ένα 20ήμερο και δεν είχαμε καμία απάντηση. Και έτσι δεν πήγαινε άλλο, έπρεπε οι υπηρεσίες μας να εγκατασταθούν εκεί σε συνεννόηση με τον ΆΣΔΑ και με το Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού. Έχουμε βάλει προσωπικό, καθαρίζουμε το πάρκο, με τις υδροφόρες ποτίζουμε, συμπληρώνουμε νερό, κάναμε εργασίες για την επισκευή της αυλίας στη γεώτρηση που γεμίζει τις λίμνες με νερό. Επισκευάσαμε άλλες αυλίες από γεωτρήσεις για το φώτισμα και έχει ακόμη πάρα πολλή δουλειά να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το ρεύμα. Έχουν καταστραφεί αρκετά ξύλα από τις γέφυρες, πέργολες κτλ. Ακόμη και το θεατράκι έχουν ξυλώσει γιατί δεν υπάρχει φύλαξη. Έχουν κλέψει όλα σχεδόν τα καλώδια του ηλεκτροφωτισμού και τώρα κάνουμε νέες εγκαταστάσεις για να φωτίσουμε το πάρκο, διότι μόλις νυχτώσει λίγο δεν είναι να πλησιάζει άνθρωπος στο πάρκο. Εν πάση περιπτώσει είναι αρκετές οι επίγουσες δουλειές που πρέπει να κάνουμε και προσπαθούμε να τις κάνουμε. Και σήμερα είχαμε συνάντηση με την Γενική Γραμματέα του ΙΠΕΚΑ, οι 3 φορείς που σας είπα, ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων Καματερού, ο πρόεδρος του ΆΣΔΑ και ο Όμιλον, για να συζητήσουμε το πρόβλημα του πάρκου. Δεν είδαμε καμία διάθεση από την Γενική Γραμματεία του ΙΠΕΚΑ, η κυρία Ευαγγελίδου Μάρο. Και το χώρο, δεν το ξέρω το χώρο, ο κύριος Μπατσής μπορεί να ξέρει. Λοιπόν, ήταν και μέλος του φορέα διαχείρισης στο παρελθόν. Εν πάση περιπτώσει, δεν είδαμε διάθεση, παρόλο που περιγράψαμε τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν, να προσθέσω και την ασυδοσία εκείνων που κάνουν χρήση των χώρων μέσα εκεί, που δεν πληρώνει κανένας σε κανέναν τίποτα, που δεν δίνει λογαριασμό κανένας σε κανέναν απολύτως. Προσπαθήσαμε να βάλουμε μια σειρά. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τα καταφέρουμε. Επίσης θα ήθελα να σας πω ότι αύριο στις 11 η ώρα και θα ήθελα να παρακαλέσω να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή στις κινητοποιήσεις της ΚΕΔΕ, που είναι στην πλατεία Κλαθμών στο Υπουργείο Εσωτερικών, και το συνέδριο το οποίο το έκτακτο, το οποίο έχει ανακοινωθεί για τις 30/8 από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 5.30 στο ξενοδοχείο Intercontinental. Να πω και χρόνια πολλά στους Γιάννηδες, μια και τους θυμήθηκα. Υπάρχουν Γιάννηδες που γιορτάζουν σήμερα. Αύριο δεν έχουμε συμβούλιο. Σήμερα έχουμε συμβούλιο. Αν υπάρχουν ερωτήσεις προς την πλευρά της διοίκησης, ο κύριος Λουτσιανάς. Ο κύριος Αλαμάτιας. Η κυρία Τσίξου. Και η κυρία Γραμμένου, η κυρία Τσίξου. Καλησπέρα σας και καλό χειμώνα σε όλους. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ξέρουμε ότι τρέχει το πρόγραμμα της περιφέρειας με τις
μη κυβερνητικές οργανώσεις για την κοινωνική εργασία που στέλνει εργαζόμενους στους Δήμους και το, τον ΑΣΔΑ αντίστοιχα. Τι έχουμε εδώ στο Δήμο, έχουν έρθει εργαζόμενοι, θα πάρουμε, τι πρόθεση υπάρχει από τη διοίκηση. Και δεύτερο, σχετικά με τους παιδικούς σταθμούς. Μας είχατε πει ότι έχουν ενταχθεί 2 ή 3 σταθμοί, δεν θυμάμαι καλά τώρα, στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Όμως διαβάζαμε ότι έχει μειωθεί αυτή η χρηματοδότηση. Τελικά τι γίνεται, πόσα παιδιά θα συμπεριλάβουν εδώ. Μάλιστα. Ο κύριος Κουτσιανάς. Καλησπέρα και καλά χωράγια σε όλους και σε όλους. Η ερωτήση είναι εξής. Αν υπάρχει κάποιο νεότερο σχετικά με αυτό το οποίο είχε ανακοινώσει ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή σχετικά με τους έξυπνους μετρητές και αν έχει έρθει σε επικοινωνία με τη ΔΕΗ. Η δεύτερη ερώτηση είναι εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, εάν έχουν εντοπιστεί οποιαδήποτε προβλήματα. Η τρίτη ερώτηση είναι σχετικά με το κοινωνικό παντοπολείο, εάν έχουμε προχωρήσει σε σύσταση της Διαπαραταξιακής Επιτροπής, αν βρεθεί και πότε θα βρεθεί, γιατί έχουμε πει ότι εμείς ενδιαφερόμαστε και θα συμμετέχουμε σε αυτό. Αυτά. Ο κύριος Πρόνης. Να μας ενημερώσετε, κύριε Δήμαρχε, εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς που ξεκινά σε λίγες μέρες, σε ποια φάση βρίσκεται η διαδικασία εγκατάστασης συναγερμών στις σχολικές μονάδες. Επίσης, να μας ενημερώσετε αν είχαμε κρούσματα κλοπών ή και βανδαλισμών στις σχολικές μονάδες κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. Να μας ενημερώσετε επίσης αν έγκαιρα οι σχολικές μονάδες θα έχουν από το Σεπτέμβριο τα νέα φωτοτυπικά μηχανήματα, όπως έχουν αποφασίσει οι αρμόδιες σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Να μας αναφέρετε ακόμη αν υπάρχουν καθαρίστριες σε όλες τις σχολικές μονάδες εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Να μας πείτε πώς οι φυλακές υπηρετούν στις σχολικές μονάδες και αν επαρκούν για την αποτελεσματική φύλαξή τους. Παρακαλώ λίγο ησυχία. Συνεχίστε, κύριε Πρόνη. Κύριε Πατσί, παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε Πατσί. Κύριε Πρόνη, συνεχίστε. Καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, ένας φυλακάς είναι υπεύθυνος για περισσότερες από μία σχολικές μονάδες. Τι μέτρα μπορεί να πάρει ο Δήμος για την ενίσχυση φύλαξης των σχολείων και των υπηαγωγείων, έως ότου εγκατασταθούν οι συναγερμοί στις σχολικές μονάδες. Να σας θυμίσω, κύριε Δήμαρχε, ότι είχατε υποσχεθεί στους κατοίκους της ραδιοφωνίας ότι θα συζητούσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο το πρόβλημα της εγκατάστασης κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο μας. Κάτι τέτοιο δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα. Τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει. Και τέλος, να μας πείτε αν φέτος θα λειτουργήσουν χωρίς προβλήματα τα αθλητικά και πολιτιστικά προγράμματα του Δήμου ή αν δεν υπάρξουν προβλήματα και περικοπές όπως και πέρσι. Κύριε Λαλαμάκας. Καλησπέρα σας και καλό φίλο πρόεδρε. Δημότες της περιοχής Ρημίνη ρωτούν πότε θα τελειώσει το έργο της ανάπλασης πλατείας. Έχετε ένα χρονοδιάγραμμα που θα παραδοθεί το έργο. Σε λίγες μέρες ξεκινούν τα σχολεία, ξεκινούν τη λειτουργία και η βρεφημιακή σταθμή. Θα σας πω και εγώ εδώ. Τι γίνεται, θα γίνουν προσλήψεις προσωπικού για να λειτουργήσουν οι παιδικοί σταθμοί. Διάβασα στο site του Υπουργός Εσωτερικών σήμερα ή χθες. Θα έκανε κάποιες ανακοινώσεις σχετικά με το βρεφημιακό σταθμό. Έχετε κάτι να μας ενημερώσετε. Και μια τρίτη ερώτηση, δεν είναι ερώτηση, μια σήμανση. Στην Πριάμου, στο ύψος του Άλσους, κάποιο αυτοκίνητο έχει κόψει μια πινακίδα σήμανσης και η πινακίδα την έχουν βάλει σε μια κολόνα της ΔΕΗ. Με έναν αέρα μπορεί να δημιουργήσει ατύχημα. Είναι προς το επάνω μέρος του Άλσους. Πώς λέγει το δρόμο σε αυτό. Παρακαλώ λίγο ησυχία. Φιγενία στο παιδιά. Δεν ξέρω ότι κάτι πρέπει να γίνει, γιατί έτσι και ψήφια της αέρας, ατύχημα θα γίνει οπωσδήποτε. Ευχαριστώ. Κυρία Γραμμένη. Καλησπέρα σας. Έχω καλυφθεί από τις ερωτήσεις από τους προηγούμενους. Απλά θέλω να ρωτήσω σχετικά με το κοινωνικό παντοπολείο κλπ. Κοινωνικό φαρμακείο και νομίζω και
οι μονάδες αυτές τις πρόθυμα ηλεκτρικές. Πόσα άτομα και ποιον ειδικοτήτων αν ξέρουμε να... Ό,τι συγκράτησα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τις ερωτήσεις, περισσότερες έχω συγκρατήσει. Λοιπόν, οι εργαζόμενοι από ΜΚΟ είναι σύνολο 29 που έχουμε πάρει μέχρι στιγμής, δεν έχουμε πάρει ακόμη εκείνους που καταθέσαμε μέσω της του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ. Το ΕΣΠΑ είναι μία ερώτηση, ευκαιρία να σας κάνω μία ενημέρωση. Η προέγκριση για το Δήμο μας ήταν 150 παιδιά. Οι αιτήσεις οι οποίες υποβλήθηκαν ήταν περίπου 275 περίπου αυτές που ξέρουμε εμείς και μιλάμε για τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, να σημειώσετε ότι ο πολίτης έχει δικαίωμα να κάνει και σε ιδιωτικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ. Η τελική έγκριση από 150 προέγκριση, η τελική έγκριση ήταν 30 παιδιά. Όμως οφείλω να σας πω ότι υπήρξαν δήμοι οι οποίοι πήραν το 95% των ετοιμάτων τους και όχι σε τόσο μικρό αριθμό, σε πολύ περισσότερα παιδιά. Δηλαδή, το 95% σε 800 παιδιά υπάρχει δήμος που πήρε από άλλη περιφέρεια όμως. Όχι, το Περιστέρι πήρε ελάχιστες. Πήρε 28 θέσεις, αν δεν κάνω λάθος, το Περιστέρι. Μιλάμε, η περιφέρεια Αττικής ήταν αυτή που είχε το πρόβλημα. Λοιπόν, τώρα, με το προσωπικό, εμείς θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας και αυτό βλέπουμε κάθε φορά. Προσωπικό, ακόμη, τούτη την ώρα που μιλάμε, δεν μας έχουν εγκρίνει. Και το χειρότερο είναι ότι με εγκύκλιο το Υπουργείο Στερικών μας λέει μπορείτε να πάρετε διμηνίτες μέχρι ότου σας εγκρίνουμε τους ορισμένου χρόνου. Κάτι περίεργα πράγματα δηλαδή, που έγιναν και πέρσι τα ίδια. Αντιλαμβάνεστε ότι στους βρεφονηπιακούς σταθμούς δεν μπορούν να δουλέψουν τιμηνίδες. Δεν μπορεί να πάει περιστασιακά ένας και να δουλέψει για λίγο χρόνο. Για ευνόητους λόγους, μην παίρνω το χρόνο σας να σας το εξηγώ αυτό. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, η προσπάθεια η οποία κάναμε για να δημιουργήσουμε αυτές τους συνεταιρισμούς λαϊκής βάσης, φαίνεται να είναι η λύση. Εγώ σέβομαι την άποψη κάποιων συναδέλφων που λένε αφήστε τα παιδιά έξω και ελάτε να παλέψουμε όλοι μαζί, αλλά δεν ξέρω πόσο διευκολύνει τον πληθυσμό μία τέτοια πρόταση. Γι' αυτό λέμε λοιπόν εμείς να παλέψουμε όλοι μαζί, αλλά κάνοντας προσπάθεια να έχουμε προσωπικό ώστε να πάρουμε το σύνολο των δικαιούχων, να πω αυτό, μην πω των ετοιμάτων, διότι υπάρχουν και αιτήσεις που μπορεί να μην είναι και δικαιούχοι. Λοιπόν, έτσι σκεπτόμαστε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών. Όμως, παρά το γεγονός ότι θα μπορούσαμε σήμερα και μέσω των συνεταιρισμών λαϊκής βάσης να είμαστε πανέτοιμοι να έχουμε κάνει την προγραμματική μας σύμβαση, αλλά αναμέναμε την έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, διότι εάν προχωρούσαμε σε προγραμματική σύμβαση, θα υπήρχε ο κίνδυνος να πει ο Επίτροπος ότι εσείς έχετε εγκεκριμένες θέσεις, γιατί πάτε με αυτόν τον τρόπο. Δυστυχώς, μας έχουν φέρει σε πολύ πολύ δύσκολη θέση. Θα ξεκινήσουμε δύσκολα, αλλά θα τα καταφέρουμε.
μου λέει ο πρόεδρος για τις επανεγγραφές. Ασφαλώς δεν μιλάμε για τις επανεγγραφές, θα γίνουν όλες. Όλα όσα λέμε τώρα θα λέμε για τις νέες εγγραφές και να εξυπηρετήσουμε, στόχος μας είναι το σύνολο των παιδιών, εκείνων που όπως είπα είναι δικαιούχοι. Νομίζω ότι με αυτή την απάντηση καλύπτω και το ερώτημα του κυρίου Δαλαμάκη στο σκέλος των προεφωνητιακών σταθμών. Τώρα, για την πλατεία Ρημίδη, έχουμε ήδη τέλος Σεπτέμβρη προγραμματίσει να κάνουμε την εκδήλωση των ρημινητών στην πλατεία. Είναι προγραμματισμένο, άρα εκτός. Δεν ξέρω. Αλλά είμαι 99% σίγουρος ότι θα το κάνουμε αυτό, διότι πριν δώσουμε την απάντηση στους ρημινίτες, το είδαμε το θέμα με πολύ, πάρα πολύ προσοχή. Διαπαραταξιακή και τα λοιπά είναι θέμα αντιδήμαρχε να το δείτε αυτό και να προχωρήσετε, διότι ο συνάδελφος έχει δηλώσει ότι στηρίζει αυτά τα κοινωνικά προγράμματα, κατά συνέπεια θα συμμετέχει στην Διαπαραταξιακή Επιτροπή. Να σας πω ότι το πρόγραμμα αυτό όμως θα ξεκινήσει από 1η-1η-2013, όμως το κοινωνικό παντοπολείο το δικό μας ήδη λειτουργεί. Κλοπές, διαρρήξεις και λοιπά στα σχολεία δεν έχουμε τέτοια στοιχεία, δεν έχουμε έτσι ιδιαίτερα προβλήματα. Οι συναγερμοί είναι στη διαδικασία δημοπράτησης, γιατί έχουν και αυτά τη διαδικασία, είναι χρονοβόρα. Στο πρώτο, όταν έγινε ο πρώτος διαγωνισμός, οι εταιρείες οι οποίες συμμετείχαν δεν είχαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, πείτε το, θα σας ακούσω, δεν είχαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά με αποτέλεσμα να υπάρξει επανάληψη και καθυστέρηση στο θέμα αυτό. Πείτε το κύριε Δαλαμάκη, πείτε. Γιατί έγινε, εγώ ανοίξανε σήμερα. Λοιπόν, εντάξει. Δεν είχαν απορριφθεί και έχουν μείνει τέσσερι. Επαναλήφθηκε ο διαγωνισμός, σήμερα ανοίξανε προσφορές. Γιατί επαναλήφθηκε, όταν δεν έχει, πετάγεται έξω. Πώς επαναλαμβάνεται αυτό. Ωραία. Και πρέπει να το ξέρω. Ακούστε αυτό, κρατήστε αυτό. Σήμερα ανοίχθηκαν οι προσφορές. Μέχρι να υπογραφεί η σύμβαση και να υλοποιηθεί το έργο, φανταστείτε κάποιο χρόνο. Τι να κάνουμε, το δημόσιο έχει διαδικασίες τέτοιες, οι οποίες πρέπει να τηρούνται για να διασφαλίζεται και άλλα πράγματα. Δεν είναι να πούμε, δεν είμαστε ιδιώτες, να πούμε πήγαινε και βάλε εκεί πέρα τους συναγερμούς. Ούτε καθυστερήσαμε τίποτα με ευθύνη των υπηρεσιών ή της διοίκησης ή οποιοδήποτε άλλο. Ή της επιτροπής της οικονομικής ή οτιδήποτε άλλο. Ευτυχώς που όπως είχαμε κλοπές, γιατί αν είχαμε κλοπές, θα μας είχαν... Νομίζω ότι έχω απαντήσει στις ερωτήσεις, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Μαρκόπουλος, για το πάνω. Λοιπόν, ναι, μου λένε ότι υπάρχει και μια ερώτηση για τη ΔΕΗ και σχετικά με τους έξι μετρητές που προτείναμε. Πήραμε μια κοινοποίηση επιστολής της ΔΕΗ προς τον Υπουργό Εσωτερικών, όπου λέει ότι θα μπορούσε να γίνει αυτό, γίνεται σε ευρωπαϊκές χώρες, αλλά ξέρετε δεν θα μπορούμε να εισπράττουμε τα επιπλέον όπως είναι τα ανταποδοτικά, τα δημοτικά τέλη, όπως είναι η ΕΡΤ κτλ. Κοιτάξτε να δείτε, εκεί στους οποίους εμείς απευθυνόμαστε, δεν μπορούμε, δεν εισπράττουμε ήδη δημοτικά τέλη. Και η πολιτεία θα μπορούσε, αν δυσκολεύεται η ΔΕΗ να εγκαταστήσει έξυπνους μετρητές, θα μπορούσε να απαλλάξει από αυτά τα επιπλέον τέλη η πολιτεία τις άπορες οικογένειες και να προχωρήσει το πρόγραμμα. Αλλά υπάρχει και εναλλακτική λύση.
να μην πηγαίναμε με έξυπνους μετρητές, αλλά όχι με προπληρωμένο ρεύμα, να μπορούμε να βάζουμε οροφή στην κατανάλωση ρεύματος στις οικογένειες που έχουν ανάγκη αυτό το πράγμα, που είναι άπορες με χαμηλά, ή με χαμηλά εισοδήματα, και να πληρώνουμε εμείς τους λογαριασμούς τους και μέσα εκεί να πληρώνουμε και αυτά τα επιπλέον τέλη που θέλει η ΔΕΗ, δηλαδή ΕΡΤ και δεν ξέρω τι άλλο μπαίνει επάνω. Σε καμία περίπτωση όμως τα δημοτικά τέλη, γιατί όπως είπαμε, τις οικογένειες αυτές τις δικαιούνται απαλλαγής. Αρχικός Μαρκόπουλος. Καλησπέρα, αλευθερόφωνο. Συμπληρωματικά σε αυτά που είπε ο κύριος Δήμαρχος, στις επόμενες ερωτήσεις του κύριου συναδέλφου, όσο αφορά τις καθαρίστριες, την Πέμπτη η δευτεροβάθμια και την Παρασκευή η πρωτοβάθμια, θα υπογράψουμε συμβάσεις με τις καθαρίστριες που είναι με ορισμένο χρόνο. Είναι ήδη διαδικασία και φέτος από το ΕΕ. Η πρόσληψη θα γίνει από τις σχολικές επιτροπές και θα χρησιμοποιηθούν, όπως είναι λογικό, και οι μόνιμες καθαρίστριες, ώστε τούτο πρόβλημα καθαριστριών στα σχολεία φέτος δεν θα υπάρχει. Όπως γνωρίζετε, πετρέλαιο ήδη έχουμε προμηθεύσει όλα τα σχολεία και θα αντιμετωπίσουμε τις πρώτες ανάγκες με επιτυχία. Τα φωτοτυπικά έπρεπε να λάβουμε τα στοιχεία από όλα τα σχολεία και αφού λάβουμε όλα τα στοιχεία, από εβδομάδα θα αρχίσουν οι διαδικασίες, έτσι ώστε να δρομολογηθεί και η διαδικασία προμήθειας των πρωτοτυπικών. Θέλω να σας πληροφορήσω ότι δεν έχουμε λάβει την δεύτερη δόση από το Υπουργείο Εσωτερικών για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων και ως εκ τούτου αναμένουμε ή θα τα λειτουργήσουμε με ό,τι χρήματα υπάρχουν στις σχολικές επιτροπές. Εκείνο όμως που θέλουμε να καθησυχάσουμε τους διευθυντές σχολείων, ότι τα σχολεία θα λειτουργήσουν όσον αφορά το Δήμο με ηρεμία και ο Δήμος θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να λειτουργήσουν τα σχολεία με επιτυχία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ τον κύριο Μαρκόπουλο και περνάμε στα θέματα της σημερινής διάταξης. Στο πρώτο θέμα. Μαθητών των ελληνικών σχολείων του Δήμου Ηλίου για το σχολικό έτος 2012-2013. Έχετε δει το εισηγητικό, κύριοι συνάδελφοι. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις, ομόφωνα, ερώτηση. Η κυρία Βλάχου, στο μικρόφωνο παρακαλώ και να το στείλει, κύριε Βλάχου. Ναι, λέω πόσα είναι τα δρομολόγια του ειδικού σχολείου. Του μουσικού λέτε 14, στον πίνακα φαίνονται 12. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή που βγαίνει και γιατί, αν μπορείτε λίγο πιο πολύ να μας εξηγήσετε γιατί έγινε ανάκαρπη και τι ισχύει με το σημερινό που βγήκε ανακοίνωση ότι θα αναλάβουν τη μεταφορά, οι περιφέρειες. Μα εισηγάσουμε, κύριε. Στην εφημερίδα το είδα. Μα εισηγάσουμε. Αν ισχύει δηλαδή αυτό ή ισχύει μόνο για τους Δήμους που δεν έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία, αυτό αν ξέρετε. Και ο κύριος Χρόνης. Το ίδιο θέλω να πω και εγώ που είπε η κυρία Βλάχου. Είδα το απόγευμα στις ειδήσεις, συγκεκριμένα στον Α, ότι η πολιτεία θα αναλάβει τα έξοδα μεταφοράς των μαθητών για όλο το 2013. Αυτό εμάς μας καλύπτει σαν Δήμο όσον αφορά το μουσικό σχολείο και τα ειδικά σχολεία. Κύριε συνάδελφοι, σχετικά με την ανάληψη της υποχρέωσης μεταφοράς των μαθητών από την πολιτεία, μάλλον τη συνέχιση από την πολιτεία. Εμάς μας άφησε να προχωρήσουμε και να κάνουμε τις δημοπρασίες. Προχωρήσαμε σε ένα πολύ υψηλό, κλείσαμε ένα υψηλό ποσοστό δρομολογίων από τα, για τα ειδικά σχολεία, δηλαδή περίπου το 93-95% για τα ειδικά. Και ένα μικρό ποσοστό για το Μουσικό Γυμνάσιο Λύκειο. Και αφού ολοκληρώσαμε όλες αυτές τις διαδικασίες, άρχισαν τώρα να συζητάνε ότι πιθανόν να τα κρατήσει πάλι η πολιτεία με το ίδιο σύστημα. Με γεια τους, με χαρά τους. Όμως, οφείλω να σας πω, για να ξέρετε, ορισμένα πράγματα, επειδή έχουμε κάνει αρκετές συναντήσεις και σε επίπεδο ΠΕΔΑ και σε επίπεδο ΚΕΔΕ. Λοιπόν,
δεν πηγαίνουν να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς οι αυτοκινητιστές για τις μεταφορές των διαγωνισμών. Αυτό μπαίνει από τους περισσότερους φορείς που έχουν μεταφορές μαθητών. Και απορούμε εμείς γιατί συμμετέχουν και στον πρώτο διαγωνισμό που κάναμε, αλλά δεν πέρασε από το ελεκτικό συνέδριο για κάποιους τυπικούς λόγους, άσχετους με τη διάθεσή τους να συμμετέχουν ή όχι, γιατί εγώ τώρα κάνω αναφορά στη συμμετοχή των αυτοκινητιστών στο διαγωνισμό. Και δεν πηγαίνουν στους άλλους φορείς. Είναι αλήθεια ότι σε πολλές περιπτώσεις, ότι είναι χαμηλότερος ο προϋπολογισμός αυτός με τον οποίο δημοπρατούμε σύμφωνα με την ΚΙΑ, τη δική τους, δεν χωράει καμία αμφιβολία. Εξυπηρετεί από τη μία μεριά τους αυτοκινητιστές να πηγαίνουν με υψηλό προϋπολογισμό, δηλαδή σε πολλές περιπτώσεις 2 και 3 φορές επάνω από τους προϋπολογισμούς ή από τις συμβάσεις που κάνουμε εμείς. Όμως, τι συμβαίνει? Συζητώντας λοιπόν, επειδή έλεγαν ότι δεν έρχονται γιατί είναι χαμηλές οι τιμές, βάλαμε το θέμα και λέμε, αναρωτηθήκατε γιατί ήρθανε σε εμάς. Να σας εξηγήσουμε λοιπόν. Πληροφορηθήκαμε και εμείς ότι δεν έρχονται. Και τους καλέσαμε και τους είδαμε με τις υπηρεσίες μας, συζητήσαμε με τις οικονομικές υπηρεσίες, τους δείξαμε στοιχεία ότι αποπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας σε μέσο όρο 35 ημέρες και τους διαβεβαιώσαμε ότι ανεξάρτητα από τις χρηματορροές, τις οποίες ασφαλώς θα τις περιμένουμε και θα διεκδικούμε να τις παίρνουμε για τις μεταφορές των μαθητών, εμείς θα σας πληρώνουμε. Και όταν αισθάνθηκαν ασφαλείς, κατέβασαν τις τιμές 3 φορές κάτω, περίπου. Κάτι που δεν κάνουν στις περιφέρειες και δεν το κάνουν γιατί αυτοί πληρώνουν τον οδηγό την Παρασκευή, πληρώνουν το πετρέλαιο την ίδια ώρα που το βάζουν, πληρώνουν το συνεργείο τη στιγμή που παίρνουν το αυτοκίνητο μέσα από το συνεργείο, τις ασφάλειες και όλες τις δαπάνες αυτές, τα αναλώσιμα και τα λοιπά, και πάνε να πληρωθούν και περιμένουν 1,5 χρόνο. Προφανώς καταφεύγουν σε χρηματοδοτήσεις το COVID με υψηλά επιτόκια, ποιος ξέρει, για να αντιμετωπίσουν αυτές τις δαπάνες και θέλουν λογικά να πληρώνονται τόσες πολλές φορές επάνω. Και η πολιτεία ούτε καν που το ακούει αλλά το διαγράφει να καθίσει και να σκεφτεί ότι πρέπει να είναι συνεπής. Πρέπει να διαβεβαιώσει τον κόσμο ότι θα τον πληρώνει στην ώρα του για να μπορέσει να πάρει χαμηλές τιμές. Ιδάλλως δεν τις παίρνει. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Είναι πολύ λογικό να μην τις παίρνει. Και η απόδειξη η οποία έχουμε εμείς δεν είναι λόγια. Έχουμε συμμετοχές. Έχουμε κάνει διαγωνισμούς και αυτά που σας λέω συμβαίνουν. Έχουμε πάρει εκπτώσεις. Και 20 και 30% έχουμε πάρει από τους χαμηλούς προϋπολογισμούς, τους συμπιεσμένους. Λοιπόν, τώρα η πληροφορία που έχουμε είναι ότι συναντήθηκε ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης, ο κύριος Γουρός, με τον κύριο Υπουργό και ζήτησε ο Περιφερειάρχης τα λεφτά, 130 εκατομμύρια που χρωστάνε, για να τα δώσουν στους δικαιούχους εκεί στους μεταφορείς και να φροντίσουν να εξασφαλίσουν άλλα 120 για τις νέες μεταφορές. Μέχρι εδώ. Και ο Υπουργός είπε ότι το εξετάζουμε το θέμα. Τώρα με τι λεφτά το εξετάζουνε δεν ξέρω. Τι γράφω οι εφαρμοστές. Τι είπατε. Τι γράφω οι εφαρμοστές. Μανάπτωση. Γιατί κάτι τέτοιο άφησα. Τι είναι. Αθώοι. Όχι βέβαια. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν οι φουγαράδες που έτσι που αλλιώς... Εάν βγήκε κάτι τέτοιο, ναι, αν βγήκε πολύ ωραία το καταλάβατε. Εγώ όμως δεν είπα για αθώους. Εγώ μίλησα για κάποιους επαγγελματίες οι οποίοι πληρώνουν τον οδηγό την Παρασκευή, αν το αμφισβητεί κανείς να μου το πει. Ότι πληρώνουν το πετρέλαιο με το που βγαίνει μάνικα, επίσης αν το αμφισβητεί κανείς να μου το πει. Το πληρώνουν. Ότι πληρώνουν το ένα, το άλλο και το άλλο με τριπής και ότι πληρώνονται
μετά από 1,5 χρόνο, εάν έχει κανένας καμιά αμφιβολία σε αυτά που λέω, να μου το πει. Είναι ακριβώς όπως σας τα λέω. Και όποιος λοιπόν ξέρει, και εσείς κύριε συνάδελφε, ξέρετε καλύτερα από τον καθέναν να κοστολογείτε, γιατί τα μετράμε, κοστολογούμε, είστε επαγγελματίας, θα δει ότι δεν μπορεί να αντέξει ένας αθώος ή ένοχος ή δεν ξέρω τι, φαύλος ή οτιδήποτε άλλο επιχειρηματίας, δεν μπορεί να αντέξει σε αυτούς τους χαμηλούς προϋπολογισμούς. Επ' των πραγμάτων, θα καταφύγει στον τοπογλύφο, θα πάρει λεφτά με υψηλό κόστος και πρέπει κάποια στιγμή να... Και έτσι λοιπόν διαραίουν όλα αυτά τα λεφτά από την... Το βλέπει η πολιτεία αυτό, αλλά δεν κάνει τίποτε να το αντιμετωπίσει. Αυτό λέμε. Δεν λέω τίποτα άλλο. Πείτε για τη συμμετοχή. Σε εμάς έχουν το κυρία που πήρα και... Συγγνώμη να σας... να σας συμπληρώσω έτσι, αν μου επιτρέπετε, και κάτι που υπόθηκε σε μία συνεδρίαση της ΠΕΔΑ. Μου είπαν όταν ανέφερα αυτό, είσαι παράδειγμα προς αποφυγή, δήμαρχε, για να λύσουμε το πρόβλημά μας, δήμαρχος Αττικής. Μπορεί να είσαι παράδειγμα προς μίμηση για την οικονομική σου διαχείριση στο Δήμο σου, αλλά είσαι παράδειγμα προς αποφυγή για να λύσουμε το πρόβλημά μας. Κύριε Βουμπιράκη, για να καταλάβω, τώρα εμείς τι κάνουμε, συνεχίζουμε ή θα παίρνουμε δεύτερη. Εμείς συνεχίζουμε, γι' αυτό αποφασίσαμε. Κύριε Βουμπιράκη. Όσον αφορά τα ειδικά σχολεία, έχουν έρθει 7 ανάδοχοι και έχουμε ποσοστό υλοποίησης 93%. Έχουν δηλαδή από τους ανάδοχους εξυπηρετούνται οι 100 μαθητές από τους 144 και δεν έχουμε αδιάθετα 13 δρομολόγια συνολικού προϋπολογισμού 47.815 ευρώ. Όσο αφορά μαθητές, εξυπηρετούνται 100 μέχρι τώρα από τον διαγωνισμό από τους 144. Όσο αφορά τα ειδικά σχολεία, ποσοστό υλοποίησης από τους διαγωνισμούς 45%, εξυπηρετούνται 134 μαθητές από τους 320. Θα σας δώσει κατάσταση, Βάσο, θα σας δώσει κατάσταση. Εναπομείνοντα αδιάθετα δρομολόγια 14, συνολικού προϋπολογισμού 145.264 ευρώ. Ήθελα να σας διευκρινήσεις, ομόφωνα κύριοι συνάδελφοι, ομόφωνα. Το δεύτερο θέμα είναι λήψη απόφαση για διαπραγμάτευση που αφορά την υπηρεσία μεταφορά μαθητών του Μουσικού Σχολείου του Δήμου Ηλίου για το σχολικό έτος 2012-2013. Ομόφωνα, κύριε συνάδελφοι, ομόφωνα. Στο 3. Να ρέμασε ο κύριος Δήμαρχος. Χίλια συγγνώμη, μόνο αυτό να προσθέσω ότι η σημερινή συνεδρίαση με τόσο λίγα θέματα και σήμερα τι έγινε κυρίως επειδή έχουμε ακριβώς μεταφορές και έμεναν δοκιμάτα προθεσμίας. Το τρίτο θέμα, συμμετοχή του Δήμου Ηλίου στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Έχετε δει το συγκεκριτικό, κύριε συνάδελφε. Υπάρχουν ερωτήσεις, η κυρία Τσίτσου και ο κύριος Αλαμάκας. Η κυρία Τσίτσου. Το συγκεκριτικό αναφέρεται στην έκκληση για το πρώτο εξάμεινο του 2012. Πείτε μας τι γίνεται με το δεύτερο εξάμεινο και όσον αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης των ανθρώπων που ωφελούνται από αυτό το πρόγραμμα, αν παραμένουν οι ιδίες και για την χρηματοδότησή του. Και από την ευκαιρία πόσους εξυπηρετεί το πρόγραμμα. Ο κ. Αλαμάκης. Είναι γεγονός ότι το πρόγραμμα αυτό είναι από τα καλύτερα προγράμματα. Εξυπηρετεί πάρα πολλούς συμπολίτες μας, ανήμπορους. Και όπως είδα, όπως είπε η κυρία Τσίτσου, καλούμαστε να ψηφίσουμε το πρώτο εξάμεινο. Θα συνεχιστεί το δεύτερο ή και επιπλέον θα συνεχιστεί το πρόγραμμα αυτό. Έχει ο Δήμος η διοίκηση την πρόθεση να συνεχίσει το πρόγραμμα αυτό. Ο κύριος Μαρκάς έχει το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Το βοήθεια στο σπίτι αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί 97 συμπολίτες μας και ο Δήμος έχει αποδείξει εδώ και χρόνια και συνεχίζει να αποδεικνύει ότι υπάρχει πρόθεση να το συνεχίσουμε. Μόνοι μας και με ιδίους πόρους. Από το δικό μας αποθεματικό. Το συγκεκριμένο κομμάτι που καλούμαστε να ψηφίσουμε είναι, μιλώντας πρακτικά, το βοήθεια στο σπίτι, που ένα κομμάτι του, η ΕΕΤΑ, μέσω ΕΣΠΑ, το ονομάζει με ένα πιο περίπλοκο τίτλο, όπως κάνει στα περισσότερα ευρωπαϊκά προγράμματα, και εμείς απλά θα καταθέσουμε φάκελο
με κάποια περιστατικά από αυτά που ήδη έχουν και μπορούν να υπαχθούν στις προϋποθέσεις του ενόγου προγράμματος για να χρηματοδοτηθούν για την εξυπηρέτηση αυτών στο πρώτο εξάμηνο του 2012. Δεν εξαρτώμαστε όμως από το τι θα κάνει το πρόγραμμα αυτό το μέσο ΕΣΠΑ, αν η ΕΤΑ θα χρηματοδοτεί ή όχι και θα συνεχίσει. Εμείς αυτούς τους ανθρώπους θα τους εξυπηρετούμε, τους είχαμε ούτως ή άλλως και θα τους έχουμε μέχρι το τέλος της ζωής τους όπως πάνε οι περισσότεροι. Οι προϋποθέσεις του ΕΣΠΑ είναι πραγματικά εξευτελιστικές για την ανθρωπιστική ταυτότητα του προγράμματος αυτού, γιατί βάσει αυτών, για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα, πρέπει να έχει ένα συγγενή του, σύζυγο, γιο, αδερφό κλπ. Άνεργο και σου λέει το πρόγραμμα αυτό ότι να τον εντάξει ο Δήμος και να τον προσέχει τον ανήμπορο αυτό συγγενή, ώστε ο συγγενής του άνεργος να ψάχνει για δουλειά. Αυτό είναι μακριά από την ταυτότητα του βοήθεια στο σπίτι που εξυπηρετεί μοναχικά ή εγκαταλειμμένα άτομα ή ανθρώπους στην ίδια οικογένεια, δύο ή περισσότερους, που κανείς δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί. Γι' αυτό και από τα 97 άτομα, μόνο τα 8 μπορούν και πληρούν τις προϋποθέσεις και μιλάμε ότι θα καταθέσουμε μήπως χρηματοδοτηθούμε με 2.000 κατά κεφαλή ανά έτος. Είναι αυτή η χρηματοδότηση, αλλά πολύ δευτερεύουσα σημασία για μας. Μάλιστα. Ήθελα να απαντήσω που λένε ο Δήμαρχος ομόφωνα και οι συνάδελφοι ομόφωνα. Για την πωλήση χρηματικού βοηθήματος στον κύριο ΕΓΚ κάτοικο του Δήμου Ηλίου για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής οικονομικής ανάγκης. Έχετε δει το εισηγητικό, το εισηγείται η κοινωνική υπηρεσία, αν υπάρχουν ερωτήσεις. Το ποσό είναι 1.400 ευρώ. Είναι 1.000 ευρώ και είναι καθαρά για λόγους φαρμακευτικούς. Ο κύριος... Θα ήθελα δύο λόγια να πω. Το απόλυτο δεν μπορώ να αναφερθώ σε πρόσωπα κτλ. Αλλά αξίζει να ακούσετε τι αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία σήμερα, αν και τα ξέρετε περισσότεροι. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν είναι ασφαλισμένος στον ΟΑΕ, πρώην ΠΕΒ. Προστάει χρήματα εκεί. Και για να κάνει το διακανονισμό και να πληρώσει την πρώτη δόση για να θεωρήσει το βιβλιάριο ασθενείας ώστε να καλυφθεί η γυναίκα του και να πάρει το συγκεκριμένο φάρμακο που είναι πάρα πολύ ακριβό, έχει μια ασθένεια σπάνια με, από ό,τι μου λέει και ο γιατρός εδώ, κάνει γύρω στις 4.000 ευρώ η αίτηση αυτή. Για να θεωρήσει λοιπόν το βιβλιάριο πρέπει να πληρώσει 1.800 ευρώ και προσέφυγε στο Δήμο, είπε έχω μαζέψει τα 800 ευρώ, κάνω απεγνωσμένες προσπάθειες να βρω και το κλπ. Δεν μπορώ, βοηθήστε με. Πράγματι το ψάξαμε πάρα πολύ το θέμα, έτσι, από παντού. Όταν λέμε γίνεται κοινωνικό ιστορικό, γίνεται πλήρες ξεσκόνισμα πριν έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και είπαμε να στηρίξουμε οικονομικά αυτόν τον άνθρωπο, να πληρώσει τη δόση, διότι είναι ανυποχώρητο το ταμείο. Θέλει, για να θεωρήσει για 3 μήνες το βιβλίο, πρέπει να πληρωθεί η δόση. Δεν ξέρω τι αξία μπορεί να έχουν αυτά, προκειμένου να επηρεάσω την απόφασή σας, αλλά θεωρώ υποχρεωσιμό να σας πω ότι αυτά είναι στην ημερήσια διάταξη πλέον και πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Κύριε Σταματούπη. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να συνημερώσω ότι είμαι στον Εμπορικό Σύλλογο, στο Διοικητικό Συμβούλιο, την πρόεδρος όπως ξέρετε, και κάναμε μια έρευνα στην περιοχή μας, όπου βγήκε ένα ποσοστό γύρω στο 65-70% ανασφάλιστον στον ΟΑΕ. Από αυτούς, από ό,τι βγαίνει, είναι γύρω από το 70%, το 70% περίπου το 60% δεν υπάρχει περίπτωση να πληρώσει τις ασφαλιστικές τους φορές και είναι όλοι ανασφαλίστοι. Και οι λαϊκοί, πήγαμε και κάναμε παράσταση στον ΟΑΕ 5 φορές και άλλες 5 η Λαϊκή Επιτροπή Ηλίου. Το αίτημά μας ήταν να θεωρήσουν τα βιβλιάρια χωρίς να δώσουν καμία δόση όσοι δεν μπορούν. Δεν μπορεί να είσαι, ήταν το ιδεολογικό μας και έτσι τη λέμε και σήμερα, 30, 20, 25 χρόνια ασφαλισμένος, 37 και επειδή δεν έχει πληρώσει τα 2 τελευταία χρόνια να σου πω διασφάλιση.
Πέρα από την απόφαση που θα πάρουμε σήμερα, νομίζω ότι πρέπει να εγκρίνουμε και μια ομόφωνη απόφαση, την οποία θα πάμε στον ΟΑΕ εδώ και θα την προχωρήσει προς τα πάνω, όπου θα ζητάμε το αίτημα αυτό που ανέφερα πριν, ότι οι ασφαλισμένοι που σταμάτησαν να πληρώνουν σήμερα δεν μπορούν να τους κόψουν την ασφάλισή τους. Είναι ένα αίτημα και της Επιτροπής, την περίθεψη, και της, του Εμπορικού Συμβουλίου και της Λαϊκής Επιτροπής, αλλά φαντάζομαι ότι μπορεί να γίνει και κλίμα και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Μισό λεπτό, να τελειώσουμε με αυτό το θέμα, ομόφωνα και συνάδελφοι, και να προχωρήσουμε σε αυτό που πρότεινε ο κύριος συνάδελφος, ο κύριος Σταματόπουλος. Αν συμφωνεί ομόφωνα το σώμα, να τη φτιάξουμε μόνο στη συνεργασία. Μία διαπαραταξιακή επιτροπή να φτιαχτεί αυτή η επιστολή και να προχωρήσει προς το ΑΕ. Ομόφωνα και αυτό, κύριε συνάδελφοι, ομόφωνα. Λίγη συνεδρίαση.